Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας, αγαπητοί φίλοι. Και να ευχαριστήσω που άκουσα το μεγαλύτερο μέρος της εισήγησης του φίλου μου, του Ευθύμη του Λέκα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε συνυπάρξει σε μερικά δυσάρεστα γεγονότα, σε καταστροφές, και η παρουσία του, εμένα τουλάχιστον, με γεμίζει σιγουριά ότι τουλάχιστον η πατρίδα μας έχει έναν άνθρωπο με την ομάδα του, τον κύριο, τον καθηγητή Ευθύμη Λέκα, ο οποίος με απόλυτη κορυφαίο επίπεδο τεκμηρίωση θα προσπαθήσει να επανορθώσει και να επουλώσει τις πληγές που μας δημιουργούν πολλές φορές φυσικές καταστροφές. Εγώ, αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητή φίλη, έχω ετοιμάσει μία παρουσίαση των 15 slides. Ελπίζω να μην ξεπεράσω τα 15 λεπτά. Οπότε θα γλιτώσω και από την πρόκληση του Προέδρου να σας πω εδώ και τώρα πώς με μηδενικό κόστος θα λύσουμε όλα τα ενεργειακά θέματα της χώρας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν φαίνεται η εικόνα μου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε με την αλφαβήτα. Ποια είναι η αλφαβήτα? Πώς κινείται σήμερα ο πλανήτης από πλευράς ενέργειας? Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι ότι εν όψη της αποτροπής της κλιματικής κρίσης, που τα αρνητικά της αποτελέσματα νωρίτερα μας τα περιέγραψε ο καθηγητής κ. Λέκας, πρέπει να ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας. Σήμερα λοιπόν ο πλανήτης, παρά τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει τα τελευταία πολλά χρόνια να πρασινίσουμε το ενεργειακό μας ισοζύγιο, σήμερα ο πλανήτης σε ένα ποσοστό 31% της ενέργειάς του χρησιμοποιεί πετρέλαιο, σε ποσοστό 24,5% χρησιμοποιεί φυσικό αέριο και σε ποσοστό 27% χρησιμοποιεί άνθρακα. Για να το συνοψίσω, το 82,5% της ενέργειας του πλανήτη είναι ορυκτά καύσιμα, δηλαδή βγάζουν αέρια θερμοκηπίου. Κατά συνέπεια, αυτό που έχουμε μπροστά μας ως καθήκον, ως ανθρώπινη κοινωνία, είναι πολύ πιο μεγάλο από τον καθέναν από εμάς, από την κάθε κυβέρνηση και από τον κάθε οργανισμό. Είναι ένα πολύ βαρύ, μεγάλο καθήκον που έχουμε και στο οποίο πρέπει να ανταποκριθούμε με απόλυτη επιτυχία, αλλιώς δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Η δεύτερη διαφάνειά μου σχετίζεται με την ενεργειακή κρίση που ζούμε τώρα. Και θέλω να δείτε στις τρεις περιοχές του πλανήτη πώς παίχτηκε το παιχνίδι της... Δεν είναι απλώς μία εμπορική δοσοληψία, αλλά πώς σπεκουλάρισαν στις τιμές του φυσικού αερίου διάφοροι έμποροι, traders, προμηθευτές κλπ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μέση τιμή φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για ηλεκτρισμό ήταν την εποχή της κρίσης στις αρχές εννοώ του 2022, ήταν της τάξης των 40 με 45 δολαρίων η μεγαβατόρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν 45 δολάρια η μεγαβατόρα. Στην Ασία, κυρίως Κορέα, Ιαπωνία κλπ, που πάντα είναι η πιο ακριβή περιοχή του πλανήτη, η τιμή του φυσικού αερίου ήταν γύρω στα 90 δολάρια η μεγαβατόρα. Και στην έξυπνη σε εισαγωγικά Ευρώπη, η οποία πιάστηκε αδιάβαστη, απροετοίμαστη, αθωράκιστη σε όλα, η τιμή του φυσικού αερίου έφτασε κάποια στιγμή τα 300 δολάρια η μεγαβατόρα. 45 στις Ηνωμένες Πολιτείες, 90 στην Ιαπωνία και την Κορέα, 300 στην Ευρώπη. Μην έχουμε λοιπόν καμία απορία πώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο παραζάλης των ευρωπαϊκών κοινωνιών, παραζάλης των κυβερνήσεων και παραζάλης, το χειρότερο απ' όλα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία οφείλει ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθοδηγεί με τον ένα ή άλλο τρόπο τις κυβερνήσεις σε λύσεις αποτελεσματικές, και αυτό είναι ένα καθήκον το οποίο δυστυχώς δεν το ασκεί αυτή την εποχή αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επόμενο slide, πώς καταφέραμε να πυροβολήσουμε τα πόδια μας ως Ευρώπη.
Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε πώς τα τελευταία 7 χρόνια εξελίχθηκε η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ευρώπη από το 2015 μέχρι και το 2021. Και αυτό που με ενδιαφέρει να δούμε είναι το εξής πολύ απλό. Το 2015 το 24% του φυσικού αερίου της Ευρώπης το παρήγαγαν ευρωπαϊκές χώρες. Η Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετανία που ήταν τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Δανία και άλλες χώρες. Άρα το 2015 το 24% ήταν δικό μας, ελέγξιμο από εμάς τους Ευρωπαίους. Το 2021 δικό μας είναι μόνο το 9%. Μόνοι μας λοιπόν, ως Ευρωπαίοι, θελήσαμε να μειώσουμε τη συμμετοχή των εγχώριων πλουτοπαραγωγικών πόρων από το 24% στο 9%, που σημαίνει, με άλλα λόγια, πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από τρίτες χώρες, δες Πούτιν και Ρωσία. Αλλά όχι μόνο Πούτιν και Ρωσία, γιατί επιπλέον, να δούμε πάλι στο ίδιο διάγραμμα, το 2015 η Ευρώπη χρησιμοποιούσε υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, μόνο το 8% της συνολικής της κατανάλωσης αερίου. Μόνο το 8% ήταν υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και σήμερα, το 2021, το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι 18%. Άρα, για να ξέρουμε πώς παίζεται το γεωπολιτικό και το οικονομικό παιχνίδι, ποιοι χάνουν και ποιοι κερδίζουν από όλο αυτό που γίνεται σε βάρος των ευρωπαϊκών λαών τους τελευταίους μήνες. Μετά, υποθέτω σε κάποιες ερωτήσεις, θα απαντήσω σε πιθανά ερωτήματα. Σε αυτές τις δύο διαφάνειες σας δείχνω ότι η Ρωσία, σε βάρος της οποίας έχουν επιβληθεί κυρώσεις, ουσιαστικά δεν είναι καθόλου χαμένη οικονομικά. Να το πούμε με αριθμούς. Τον Μάιο του 2021, χωρίς κυρώσεις, η Ρωσία εισέπρατε από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της, δηλαδή πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα, εισέπραξε 661 εκατομμύρια δολάρια. Μέσα σε ένα δισεκατομμύρια. Εκατομμύρια. Μέσα στο μήνα. Όχι. Μέσα στο μήνα, είναι 661 εκατομμύρια. Είναι μηνιαία. Από την Ευρώπη. Σήμερα, δηλαδή 2022, Μάιος του 2022, τα 661 εκατομμύρια δολάρια έχουν γίνει 922. Παρότι μειώθηκαν οι ποσότητες, παρότι η Ρωσία δίνει με έκπτωση, γιατί υποστέψαν και οι πελάτες της, άρα δίνει λιγότερες ποσότητες και με έκπτωση, παρόλα αυτά, επειδή οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και του άνθρακα είναι στο Θεό, τα έσοδα της Ρωσίας είναι πολύ περισσότερα. Από 600 τόσα. Ναι. Όχι, οι πελάτες της διαφοροποιούνται, θα σας πω αμέσως μετά. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει το ταμείο του κράτους. Το ταμείο του ρωσικού κράτους βάζει περισσότερα λεφτά στην τσέπη του, παρά τις κυρώσεις των Ευρωπαίων. Από πού βάζει περισσότερα λεφτά? Είναι η δεξιά διαφάνεια που μας δείχνει ότι στο διάστημα Μάρτιος έως Μάιος του 2021, δηλαδή Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, το τρίμηνο του 2021, η Ινδία αγόρασε πετρέλαιο ρώσικο περίπου μισό δις. Το ίδιο διάστημα το 2022, φέτος, αγόρασε 3,5 δις. Και αντίστοιχα η Κίνα, πάντα μόνο από το πετρέλαιο, δεν μιλώ για το φυσικό αέριο ή άνθρακα, η Κίνα Μάρτιο με Μάιο του 2021 πλήρωσε στη Ρωσία 8,8 δις, ενώ Μάρτιο με Μάιο του 2022 πλήρωσε 15,7 δις. Αύξηση γύρω στο 90%. Κατά συνέπεια, η Ευρώπη ορθά
για λόγους ηθικής τάξης, για λόγους γεωπολιτικής ασφάλειας, για ένα εκατομμύριο λόγους, αποφάσισε να είναι σκληρή απέναντι στην παράνομη εισβολή της Ρωσίας σαν ανεξάρτητο ελεύθερο κράτος, που είναι η Ουκρανία. Ορθά αποφάσισαν να επιβάλλουν και οι Ρώσες. Το μη ορθό είναι το ότι δεν προέβλεψαν πώς θα αντιδράσει η Ρωσία. Και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι και η Ρωσία είχε τα δικά της όπλα. Βλέπουμε μάλιστα τώρα με τους εκβιασμούς του Πούτιν με τον αγωγό των Nord Stream 1, τι κάνει με τους διάφορους συμπιεστές κλπ. Και ο άλλος από την άλλη πλευρά χρησιμοποιεί τα δικά του όπλα. Εδώ λοιπόν αποκαλύπτεται μία ολιγορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε στιγμές κρίσης να λειτουργήσει έτσι όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες που αγαπάμε την Ευρώπη θα θέλουν. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Εκτός τώρα από τα θέματα των καυσίμων, υπάρχει και η επαπειλούμενη επιζητιστική κρίση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το σιτάρι της Ρωσίας και κυρίως της Ουκρανίας, αν δεν φύγει το συντομότερο δυνατό από τα λιμάνια, θα πεινάσει, δεν θα έχει ψωμί να φάει ο λαός της Αιγύπτου, ο λαός του Σουδάν, μια σειρά αφρικανικών χωρών και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ερχόμαστε λοιπόν και προσπαθούμε να εντοπίσουμε και το σύνολο των άλλων πηγών που πιθανό θα δημιουργήσουν επισητιστική κρίση, πείνα, να το πω απλά, πείνα σε λαούς, σε χώρες και πιθανά και κοινωνικές αναταράξεις με επίσης πιθανά κύματα μεταναστών και προσφύγων. Σε αυτή τη διαφάνεια φαίνεται τι γίνεται με τα λιπάσματα τα οποία χρησιμοποιούμε για να βγάλουμε αγροτικά προϊόντα, για να καλλιεργήσουμε αγροτικά προϊόντα. Η Ρωσία με την Κίνα και την Λευκορωσία, που είναι ένα μπλοκ ουσιαστικά, απέναντι στη Δύση, απέναντι δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία κλπ. Οι τρεις λοιπόν αυτές χώρες, Ρωσία, Λευκορωσία και Κίνα, εξάγουν λιπάσματα στον υπόλοιπο κόσμο σε ποσότητα που είναι διπλάσια από τις αντίστοιχες εξαγωγές της Δύσης. Έχουμε λοιπόν ένα ακόμη αρνητικό στοιχείο ότι για να μην πεινάσει μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή για να έχει ομαλή τροφοδοσία σε λιπάσματα, αν δεν τροφοδοτηθεί από τη Ρωσία, την Λευκορωσία και την Κίνα, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Πραγματικά αναρωτιέμαι αν αυτά τα θέματα, που για όσους μελετούν την παγκόσμια ιστορία, είναι αναμενόμενες. Αυτές οι επιπτώσεις, για κάποιον που κάνει γεωστρατηγική και προσέγγιση τέτοιων συγκρούσεων, ήταν αναμενόμενο ότι και ο Πούτιν θα αντιδράσει με το όπλο που διαθέτει το φυσικό αέριο και στα λιπάσματα σε ζητήματα πείνας των υπολείπων λαών θα γίνουν όλα αυτά. Αυτό που έχει επίσης σημασία για τα λιπάσματα και να κλείσω με αυτό είναι το αυτονόητο. Τα Ηνωμένα Έθνη μελέτησαν τι ποσοστό του εισοδήματος των φτωχών νοικοκυριών πηγαίνει για τρόφιμα και τι ποσοστό των πλούσιων. Τα φτωχά νοικοκυριά δίνουν κατά μέσο όρο σε παγκόσμιο επίπεδο το 44,8% του εισοδήματός τους για να ζήσουν, για να τραφούν, ενώ τα πλούσια νοικοκυριά στις πλούσιες κυρίως χώρες δίνουν οριακά το 8,2%. Η φτώχεια λοιπόν, η πείνα λοιπόν, θα χτυπήσει κυρίως τους φτωχούς. Και θέλω να περάσουμε τώρα στα ελληνικά. Καθυστερώ, Πρόεδρε, με την τάση ή λάθος κάνω. Είσαι ακριβώς. Έχεις 6 λεπτά, έχεις άλλα 9 λεπτά. Α, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι κάνουμε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μία τύχη. Τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή από το 2010-2011 μέχρι και σήμερα, περίπου μια δεκαετία, ακολουθείται μία εθνική ενεργειακή στρατηγική η οποία σε μεγάλο βαθμό παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις που αλλάζουν.
με αυξομοιώσεις, με τροποποιήσεις, αλλά θα σας πω πού περίπου έχουμε συμφωνήσει όλοι. Την περίοδο 2010-2011 έγινε η κεντρική σύλληψη αυτής της νέας εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, που ήταν 2-3 βασικά πράγματα που ακόμη εφαρμόζονται. Τι είπε? Πρώτο, θα προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στην πράσινη μετάβαση, γιατί έχουμε χρέος απέναντι στον πλανήτη να προχωρήσουμε σε φωτοβολταϊκά, αιωλικά και ούτω καθεξής, με μείωση όσο γίνεται περισσότερο των ορυκτών καυσίμων. Δεύτερον, θα επιδιώξουμε η Ελλάδα να γίνει ένας ενεργειακός γεωπολιτικός κόμβος, από όπου θα διέρχονται όσο το δυνατόν περισσότερη αγωγή και όσο το δυνατόν περισσότερα καλώδια ηλεκτρισμού, προκειμένου η χώρα μας να αναβαθμιστεί γεωπολιτικά. Γιατί όταν διέρχονται από το έδαφος σου καλώδια ηλεκτρισμού ή αγωγή φυσικού αερίου, αναβαθμίζεσαι γεωπολιτικά. Τρίτος πυλώνας αυτής της εθνικής στρατηγικής, το άνοιγμα των σχέσεων, πολύ καλών σχέσεων, με το Ισραήλ και στη συνέχεια με την Αίγυπτο, σε μια εθνική στρατηγική να είμαστε πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, για μια σειρά από λόγους που εύκολα τους καταλαβαίνουμε, ένας από τους οποίους ασφαλώς είναι και η άρνηση της Τουρκίας να συμβιβαστεί με αυτά που ζητά το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της στάθησης. Και ο τελευταίος, τέταρτος πυλώνας, είναι να αξιοποιήσουμε το δικό μας πλούτο, τα δικά μας κοιτάσματα. Αυτές λοιπόν τις τέσσερις αρχές που τις διαμορφώσαμε την περίοδο 2010-2011-2012 εκεί, και σήμερα, στα λόγια τουλάχιστον, δεν τις αρνείται καμία πολιτική δύναμη. Τουλάχιστον στις 3-4 μεγαλύτερες πολιτικές δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει καθυστερήσεις. Εγώ αυτό το θεωρώ ένα θετικό στοιχείο του ελληνικού πολιτικού συστήματος, γιατί τουλάχιστον σε αυτό το θέμα λίγο πολύ όλοι έχουμε συγκρίνει. Η διαφάνεια αυτή που σας δείχνω είναι μια διαφάνεια στην οποία καταγράφεται όλος αυτός ο σχεδιασμός και είναι τα 14 μεγάλα έργα πανευρωπαϊκής εμβέλειας που σχεδιάσαμε ως Ελλάδα και τα οποία τα εντάξαμε για χρηματοδότηση στα προγράμματα, στα ευρωπαϊκά προγράμματα προτεραιότητας και χρηματοδότησης. Είναι, για να σας θυμίσω, είναι ο αγωγός TAP, ο οποίος ήδη ξέρουμε ότι περνάει από την Ελλάδα και μεταφέρει αζέρικο πετρέλαιο. Είναι ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός, ο IGB, που πρόσφατα έκαναν τα εγγένειά του οι Πρωθυπουργοί Ελλάδας και Βουλγαρίας. Είναι το FSRU της Αλεξανδρούπολης. Είναι ο EuroAsia Interconnector, το καλώδιο που θα συνδέσει Ισραήλ, Κύπρο, Κρήτη, Αττική. Είναι μια σειρά από έργα, 14 μεγάλα. Είναι ο EastMed, ο περίφημος αγωγός EastMed, για τον οποίο, αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε μία ξεχωριστή συζήτηση. Είναι λοιπόν 14 μεγάλα έργα που το 2013 είχαν σχεδιαστεί, είχαν μελετηθεί και ενσωματώθηκαν για χρηματοδότηση στα ευρωπαϊκά προγράμματα και σήμερα, περίπου 10 χρόνια μετά, 9-10 χρόνια μετά, έχουν αρχίσει να υλοποιούνται, βρίσκονται σε στάδιο υψηλής ωριμότητας και πιστεύουμε ότι μας δίνουν πια κάποια πλεονεκτήματα ως χώρας για να αντιμετωπίσουμε την κρίση που έχουμε μπροστά μας. Γιατί στην ενέργεια σχεδιάζεις σήμερα και ξέρεις ότι το αποτέλεσμα του σχεδιασμού σου θα το δεις μετά από 10 χρόνια. Το λέω αυτό για να ξέρουμε ότι και αυτό που συζητάμε σήμερα πρέπει να έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλιώς είναι σαν να κλείνουμε τα μάτια μας στην επόμενη δεκαετία που ελπίζουμε ότι θα είμαστε εμείς, σίγουρα θα είναι τα παιδιά μας. Άρα έχουμε χρέος να είμαστε, να κοιτούμε και στο μάτι. Αυτή η διαφάνεια είναι η διαφάνεια στην οποία αποκαλύπτεται, μάλλον δίνεται απάντηση στο βασικό ερώτημα. Ρε παιδιά, κάνετε τόσες φορές κουβέντες για τα ελληνικά κοιτάσματα, το αέριο κλπ. Έχουμε και πόσο έχουμε? Σε αυτήν λοιπόν την βασική ερώτηση απαντά αυτή η διαφάνεια,
η οποία είναι μία παρουσίαση του επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Υδρογονοθράκων, του κρατικού φορέα, ο οποίος παρουσίασε το 2020-2021 σε ένα διεθνές συνέδριο τι ξέρουμε μέχρι σήμερα. Τι ξέρουμε λοιπόν μέχρι σήμερα? Ξέρουμε δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, οι κόκκινες κουκίδες που βλέπετε στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης είναι οι 30 περίπου στόχοι που τους έχουμε εντοπίσει και που πιθανολογούμε με υψηλό βαθμό πιθανοτήτων ότι θα έχουμε πετρέλαιο, κυρίως φυσικό αέριο. Και γι' αυτό έχουν ενδιαφερθεί η ExxonMobil, η Total, μεγάλες εταιρείες να έρθουν εδώ. Κατά συνέπεια, στην βασική ερώτηση, έχουμε? Η απάντηση έχει ήδη δοθεί. Ναι, έχουμε, και οι πιθανότερες θέσεις είναι αυτές οι 30 που τις έχουμε μελετήσει εδώ και 10 χρόνια και τώρα πια τις παρουσιάζουμε και επίσης. Και ερχόμαστε στη δεύτερη ερώτηση. Αφού έχουμε, πόσα έχουμε? Στο πόσα έχουμε η απάντηση δίδεται επίσης από την ίδια παρουσίαση από τον Εθνικό Φορέα Υδρογονανθράκων. Η εκτίμηση λοιπόν είναι η εξής. Και είναι αυτό το οποίο αναφέρει στην παρουσίασή του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Φορέα Υδρογονανθράκων. Εάν θεωρήσουμε ότι μία στις τέσσερις γεωτρήσεις που θα χτυπήσουν είναι πετυχημένες και οι άλλες τρεις να μας βγουν στραβές, ξηρές. Δηλαδή να ρίξεις 50 εκατομμύρια και να μην βρεις τίποτα. Και μία και δύο και τρεις να βρεις την τέταρτη. Περίπου έτσι πάει. Στις τέσσερις η μία σου βγαίνει. Οι υπόλοιπες τρεις είναι οι λεγόμενες ξηρές γεωτρήσεις. Αν λοιπόν η μία στις τέσσερις γεωτρήσεις σου βγει σε αυτούς τους 30 στόχους που έχουμε πει, η εκτίμηση είναι ότι η Ελλάδα δυνάμη έχει περίπου 12 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, 12 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο ή σε όρους φυσικού αερίου, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, σε όρους φυσικού αερίου περίπου 2.000 BCM, 2.000 δισεκατομμύρια. Για να σας κάνω σύγκριση, η Ελλάδα κάθε χρόνο καταναλώνει 6 BCM, 6 δισεκατομμύρια. Και τα κοιτάσματά μας είναι μάλλον της τάξης των 2.000 δισεκατομμύρια. Καταναλώνω 6 κάθε χρόνο και έχω πιθανά 2.000. Σε μία από τις τέσσερις. Όχι, σε όλα. Σε αυτά που ξέρω. Σε αυτά περίπου που ξέρω. Αυτά, προσοχή, είναι οι εκτιμήσεις. Αν δεν βάλω γεωτρύπανο, δεν ξέρω. Όμως, όταν έχω την ExxonMobil να έρθει και να μου λέει θέλω να μου δώσεις το τάδε οικόπεδο και εγώ θα βάλω τα 100 εκατομμύρια από την τσέπη μου, γιατί πιστεύω ότι έχει. Γιατί στις έρευνες υδρογονανθράκων δεν βάζει ούτε μία δραχμή, ούτε ένα ευρώ το κράτος. Δεν βάζει κανείς χρήματα. Έρχεται ο επενδυτής, τα βάζει όλα αυτός και περιμένει από... παίρνει όλο το ρίσκο ο ίδιος. Και το λέω αυτό με μία... με λίγο πάθος. Γιατί ακούω διάφορους έξυπνους να έχουν άποψη. Λες και πρόκειται να βάλουν αυτή τα λεφτά. Μα έρχεται ο επενδυτής, που είναι κολοσσός. Και λέει εκτιμώ ότι έχεις. Και επειδή εκτιμώ ότι έχεις, προτίθεμαι να βάλω 100 εκατομμύρια σε μια γεώτηση. Δώσ' μου την περιοχή. Και ακούω διάφορες συζητήσεις, φιλοσοφίες, αμπελοφιλοσοφίες, χωρίς κανείς να λέει ότι παιδιά, δεν χρειάζεται να βάλουμε ούτε ένα ευρώ εμείς. Και αν με το καλό βρουν αυτοί οι άνθρωποι, περίπου το 50% είναι δικό μας, όπως λίγο πολύ ισχύει σε όλες τις χώρες. Και το άλλο 50% είναι σε αυτούς. Πάμε προς το τέλος. Το ζήτημα της εξοικονόμησης είναι ένα ζήτημα τεράστιο. Δεν γίνεται... Στην προηγούμενη διαφάνεια υπάρχουν λοιπόν κοιτάσματα που δεν έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία. Κανένα. Γιατί δεν κάναμε μια ιδιώτηση? Αλλού η ερώτηση. Όχι σε μένα. Φαντάζομαι, Γιάννη, ότι είναι η ερώτηση ολονών μας. Δηλαδή, καταλαβαίνω εκεί που τα πράγματα είναι δύσκολα. Εκεί όμως που δεν υπάρχει. Επιμένω στην ερώτηση. Γιατί καμία κυβέρνηση δεν έκανε ιδιώτηση? Απαντήσω εγώ. Πολύ καλή ερώτηση που προχώρα στην επόμενη. Όχι, εγώ αν θέλει να μου πει, γιατί όντως είμαι πεπισμένος ότι όλοι θέλουν να μου πει.
Παιδιά, κοιτάξτε. Εγώ θέλω να είμαι... Α! Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά τα θέματα. Ειλικρινά δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν έχω κι εγώ απάντηση. Δηλαδή δεν έχω απάντηση στο γιατί από το 2014 εμείς ξέραμε στο Υπουργείο τι έχουμε. Αυτά που βγαίνουν τώρα, λίγο πολύ τα ξέραμε. Και γι' αυτό αναθέσαμε αμέσως μέσα σε ένα χρόνο σε 12 περιοχές της Ελλάδας και έχουμε κολοσσί. Κολοσσί έδειξα. Άρα, ήρθαν σε 12 περιοχές. Προσέξτε, στην πορεία, όταν έρχεται ένας κολοσσός και θέλει να επενδύσει στη χώρα σου σε αυτά τα θέματα, έχει σχεδιάσει το διοικητικό του συμβούλιο ότι πάω στην Ελλάδα, την επόμενη χρονιά θα ρίξω 50 εκατομμύρια ή 100 εκατομμύρια, το ίδιο θα κάνω στην Κροατία, αυτοί κάνουν σχεδιασμούς δικούς τους. Έχουν ένα χρονοδιάγραμμα και μία εκτίμηση πώς θα πάνε οι επενδύσεις τους. Όταν εσύ κάνεις 5 χρόνια να τους δώσεις περιβαλλοντική αδειοδότηση και όταν υπογράφει μένω ο υπουργός μετά από 3, 4, 5 χρόνια, αλλά με το που το υπογράφει και δημοσιεύεται η υπουργική απόφαση, προσφεύγουν κάποιοι στο Συμβούλιο Επικρατείας και κάνει άλλα 3 χρόνια το Συμβούλιο Επικρατείας να απαντήσει. Μια οκταετία λέει ο άλλος, παιδιά, δεν με θέλετε, δεν πειράζει. Θα πάω στο Ισραήλ, θα πάω στην Ιταλία, θα πάω στην Κροατία, θα πάω στην Ολλανδία. Είναι απλά τα πράγματα. Μιλώ βέβαια πάντα για περιπτώσεις που ούτε κατά διάνοια ακόμη και ο ακραίος Ερντογκάν δεν έχει διανοηθεί. Δεν μιλώ και για τις άλλες περιοχές που έτσι κι αλλιώς είναι δικές μας περιοχές. Τις έχουμε προκηρύξει, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, εξοικονόμηση ενέργειας, μικρομεσαίες, σπίτια, επιχειρήσεις, δημόσιος τομέας. Έχουμε κάνει πάρα πολύ λίγα πράγματα. Και η συζήτηση δημόσια σπάνια γίνεται για το μεγαλύτερο κοίτασμά μας που είναι η εξοικονόμηση. Το 2011 ξέρετε ότι ξεκινήσαμε και δρομολογήσαμε το περίφημο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Φτιάξαμε γύρω στα 40-45.000 σπίτια, δημιουργήσαμε 12.000 θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα κορυφώθηκε το 2013-2014, τώρα πηγαίνει εξαιρετικά αργά και βασανιστικά, που θα έπρεπε να έχει πενταπλάσια ταχύτητα με την εμπειρία. Το διάγραμμα που σας δείχνω είναι πώς αξιολογήθηκε αυτό το πρόγραμμα της περίοδου 2011-2014. Αξιολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το δεύτερο καλύτερο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε επίπεδο Ευρώπης αμέσως μετά το Ισπανικό. Είχαμε δηλαδή ένα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα, το δεύτερο καλύτερο της Ευρώπης, και αντί πάνω σε αυτό να χτίσουμε, το αφήσαμε και αυτό να εξαϊλωθεί ή να μην πω να εξαϊλωθεί, να πηγαίνει με τους ρυθμούς των ελληνικών συνήθειών. Τώρα, τα επόμενα δύο slides είναι μία απάντηση σε αυτό που πολλές φορές ακούω διαφόρους δημοσιογράφους που δεν είναι διαπιστευμένοι να λένε. Η Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί τον ήλιο της, τον αέρα της. Κάνουν τεράστιο λάθος. Η Ελλάδα από το 2014 μέχρι και σήμερα είναι η έκτη καλύτερη χώρα στον κόσμο στην κατακεφαλήν παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας. Ο χάρτης αυτός, που είναι παγκόσμιος χάρτης, από την Παγκόσμια Τράπεζα Δεδομένων, δείχνει ότι είμαστε η έκτη καλύτερη στην κατακεφαλήν φωτοβολταϊκής ενέργειας. Και το αμέσως επόμενο slide δείχνει ότι την περίοδο 10-14 κάναμε παγκόσμιο ρεκόρ εγκατάστασης φωτοβολταϊκών. 10-14. Υπήρξε μία κάμψη για 2-3 χρόνια και μετά ξανά πάμε προς την άνοδο. Και σήμερα είμαστε μαζί με τη Γερμανία στην έκτη καλύτερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκτη καλύτερη χώρα στη συμμετοχή φωτοβολταϊκών και αιωλικών στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Άρα δεν θα μου σηκώνουν το δάχτυλο στη χώρα. Η πρώτη χώρα είναι η Δανία. Δεύτερη Λουξεμβούργο,
τρίτη Πορτογαλία, μετά Ισπανία, μετά Ιρλανδία και στην έκτη θέση Ελλάδα και Γερμανία. Έτσι. Και ακολουθεί Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία κλπ. Άρα και στα πράσινα δεν είναι η Ελλάδα για καταδίκη. Μια χαρά τα πάει. Θα τα πάμε καλύτερα. Συνεχίσουμε να είμαστε φιλόδοξοι ως χώρα. Και έτσι πρέπει. Έχει και το πράσινο νησί. Ναι. Έτσι. Καλά, είναι και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Έτσι. Έτσι. Τον πρόεδρο έχω άλλα δύο slides και θα σε απαλλάξω τις παρουσίες. Είσαι στον χρόνο σου. 10 λεπτά δεν είναι. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι χρειάζεται να πάμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα πράσινα. Φωτοβολταϊκά, αιωλικά, γεωθερμίες, βιομάζες, τα πάντα. Έτσι πρέπει να πάμε. Αυτά είναι κοινή. Δεν εννοούσα αυτά τα πράσινα. Να ακούτε πράσινα. Αυτά τα λέει ο πρόεδρος. Με αυτή η συνείδηση. Τώρα και εγώ του δίνω ένδειξη. Του δίνω γήπεδο να παίξει. Είστε Παναθηναϊκό. Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, όχι μόνο πανευρωπαϊκά, αλλά και παγκόσμιο. Όλος ο ήλιος και ο αέρας είναι πλούτος. Τον πλούτο αυτό, ποιος τον εκμεταλλεύεται? Μπορεί να τον εκμεταλλευτούν λίγοι και ισχυροί και μπορεί να τον εκμεταλλευτούν πολλοί και μικροί. Η διαφάνεια αυτή που σας δείχνω είναι για μένα αποκαλυπτική του τι δεν κάνουμε στην Ελλάδα, ενώ το κάνουν άλλες χώρες. Τι κάνει η Γερμανία, λοιπόν, σε αυτό το διάγραμμα? Η Γερμανία, μια χώρα του σκληρού καπιταλισμού, των ελεύθερων αγορών κλπ. Στη Γερμανία, λοιπόν, το 42% της πράσινης ενέργειας, το 41,5%, παράγεται από μικρομεσαίους, από άτομα, από συνεταιρισμούς και από ενεργειακές κοινότητες. Και μόνο οι 4 μεγάλοι παίχτες παράγουν τις τάξεις του 5%, οι επενδυτικές τράπεζες, οι πάροχοι ενέργειας το 10,3% και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια, στη Γερμανία οι πολλοί και μικροί παράγουν το μεγαλύτερο ποσοστό της πράσινης ενέργειας, που είναι μια κοινωνικά δίκαιη πολιτική και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι και πιο ευπρόσδεκτη η πράσινη ενέργεια από την κοινωνία, διότι όταν η κοινωνία αισθάνεται ότι μια επένδυση δεν την αφορά, τότε αντικειμενικά πάει και απέναντι. Λέει πιο εύκολα το όχι. Ενώ αν η ίδια η κοινωνία ή κάτοικοι μιας περιοχής είναι μέτοχοι στη συγκεκριμένη επένδυση, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Τώρα θα σας πω, επειδή μιλάμε σε ένα επιμελητήριο μικρομεσαίων, θα σας πω μια περηφάνεια για την οποία δεν συζητάει κανείς στην ελληνική δημόσια συζήτηση. Για να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, έχει εντοπιστεί ότι υπάρχουν γύρω στους 100 με 110 διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχει όμως ένας από τους 110 που είναι καθαρά ελληνικός και που μπορεί να μας δώσει συγκριτικό πλεονέκτημα τεράστιο. Και δεν διστάζω να το επαναλαμβάνω αυτό σε κάθε δημόσια παρουσία. Είναι η περίφημη ηλιακή θερμοσύφωνας, που κανένας μας τους έχουμε παραπεταμένους. Δεν ασχολούμαστε, δεν καταδεχόμαστε να ασχοληθούμε με αυτούς τους ταπεινούς, μικρούς ηλιακούς θερμοσύφωνας, διότι θέλουμε τα μεγάλα, τα βαρύγδουπα κλπ. Ακούστε. Έτσι. Περιμένετε να δείτε. Πρώτον, ένας ηλιακός θερμοσύφωνας, επειδή ο Ευθύμης ο Λέκας νωρίτερα μας μίλησε για την κλιματική καταστροφή. Εμείς πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές ρήπου. Ένας ηλιακός θερμοσύφωνας μιας τραμελούς οικογένειας κάνει γύρω στα 800 ευρώ. Και μειώνει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 1.700 κιλά το έτος. 1.700 κιλά το έτος, κόστος επένδυσης 800 ευρώ. Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, από την άλλη, το οποίο κάνει γύρω στις 30.000 ευρώ,
μου γλιτώνει το έτος 1.400 κιλά διοξιδίου του άνθρακα. 1.700 μου γλιτώνουν κιλά τα 800 ευρώ, 1.400 οι 30.000. Ως χώρα τι θα έπρεπε, ρε παιδιά, να έχουν κάνει. Και αυτά που σας λέω είναι πορίσματα της πανευρωπαϊκής οργάνωσης ψύξης θέρμανσης. Και θα περάσω και σε αυτό. Και ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Ο ηλιακός θερμοσύμφωνας έχει τη διπλάσια απόδοση παραγωγής μεγαβατορών από ότι ένα φωτοβολταϊκό πάνελ. Δηλαδή ένα φωτοβολταϊκό για να σου δώσει 3 μεγαβατόρες τη χρονιά θέλει 15,5 τετραγωνικά μέτρα. Ενώ ένας ηλιακός θερμοσύμφωνας για να σου δώσει 3 μεγαβατόρες τη χρονιά θέλει 6,4, 6,5 τετραγωνικά ο ένας, ο ηλιακός, 15,5 τετραγωνικά το φωτοβολταϊκό πάνω. Και να σας πω και το συγκλονιστικότερο όλο. Ο ηλιακός θερμοσύμφωνας μου γλιτώνει στο λογαριασμό μου, πρόεδρε, γιατί αφορά όλα τα νοικοκυριά, η ακρίβεια, αυτό συζητάμε τώρα, ο ηλιακός θερμοσύμφωνας είναι το 20% του ηλεκτρισμού που καταναλώνει ένα νοικοκυριό. Το 20%. Το ψυγείο, τώρα θα αντικαταστήσουμε τα ψυγεία, και θα δώσει το κράτος επιδότηση. Καλά κάνει και πει. Αλλά όχι μόνο στα ψυγεία. Μένα εκεί είναι η ένστασή μου. Στους ηλιακούς δεν υπάρχει συζήτηση. Το ψυγείο καταναλώνει περίπου 6% του ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού μας. Άρα πόσο καλύτερα να δουλέψει το καινούριο, το 6% να μου το κάνει 3%. Άτε. Άρα θα γλιτώσω ένα 3% πληρώνοντας 6-7 κατοστάρικα πόσο κάνει ένα ψυγείο. Με επιδότηση από το κράτος. Μα έχω ηλιακό θερμοσύμφωνο που μου γλιτώνει το 20% και που ερχόμαστε σε αυτό. Τον κατασκευάζουν Έλληνες. Και εδώ θα σας δείξω την περηφάνεια μας. Αυτό το διάγραμμα είναι η περηφάνεια μας. Είναι οι 20 μεγαλύτεροι κατασκευαστές ηλιακών θερμοσύμφωνων σε παγκόσμιο επίπεδο. Στους 20 μεγαλύτερους όλου του κόσμου, 3 εταιρείες είναι ελληνικές, ηλιακών θερμοσυμφώνων. Έχω 3.500 εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι καμιά 22-25 ηλιακοί θερμοσυμφωνάδες, ας πούμε, οι επιχειρήσεις. 3 από αυτές είναι στις 20 μεγαλύτερες του κόσμου. Ερώτηση. Πόσα σπίτια έχουν ηλιακούς θερμοσύμφωνας? Έχουμε περίπου 1,5 εκατομμύριο σπίτια που έχουν βάλει τα τελευταία χρόνια ηλιακούς. Οι περισσότεροι ηλιακοί πια είναι παλιάς τεχνολογίας. Άρα, ακόμη και σε αυτό το 1,5 εκατομμύριο χρειαζόμαστε αντικατάσταση. Η Ελλάδα πόσα σπίτια έχει? Έχει κοντά στα 7 εκατομμύρια. Άρα έχουμε άλλα 5-5,5 εκατομμύρια σπίτια, στα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε εγκαταστήσει ηλιακούς, να έχουμε μειώσει το λογαριασμό ηλεκτρικού κατά 20%, να έχουμε δώσει δουλειά σε διπλάσιους ανθρώπους από ό,τι δουλεύουν. Σήμερα δουλεύουν 3.500. Και να έχεις και μείωση εκπομπών τρύπων. Μην με ρωτήσεις, πρόεδρε, γιατί δεν το κάνουμε. Ούτε εδώ έχω απάντηση. Οι πρώτες τρεις, να μην το διαφημίσουμε. Εντάξει, δεν είναι τρεις ελληνικές. Το έχω δημοσιεύσει, δεν χρειάζεται. Αλλά εγώ είμαι περήφανος για αυτούς τους τρεις. Έχουν βέβαια μικροβούν τις πολυκατοικίες και τη... Όλα, παιδιά, ακούστε. Τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες, ακούστε. Εγώ, όταν ήμουν υπουργός, για πρώτη φορά τους έβαλα στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Το 11-12. Ναι. Τους βάλαμε μέσα. Όμως, το Εξοικονομώ, έτσι όπως δουλεύει, το Εξοικονομώ, άντε να σου φτιάξει κάθε χρονιά, να σου αναβαθμίσει δηλαδή ενεργειακά, γύρω στα 30.000 σπίτια. Μα έχω 7 εκατομμύρια. Θα περιμένω 300 χρόνια για τα σπίτια μου. Ας προχωρήσω εκεί που έχω δική μου τεχνογνωσία, δική μου παραγωγή, δικούς μου εργαζόμενους, δικά μου εργοστάσια και με μια τεχνολογία που είναι πράσινη κατά πράσινη και που μου μειώνει σημαντικά τις εκπομπές των ρήπων. Σκέτο, ένα εθνικό πρόγραμμα εγκατάστασης ηλιακών θερμοσυμφώνων και ό,τι χρειάζεται να αλλάξουν
σε κανονισμούς πολυκατοικιών, σε συντάγματα, νόμους κλπ. Το κάνω μέσα σε μία μέρα. Αν θέλω, το κάνω μέσα σε μία μέρα. Σας βεβαιώνω απολύτως ότι μπορώ να το κάνω. Φτάνει να το φέρω. Και τελειώνω. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο slide. Η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, να πω δύο λόγια του Ταμείου Ανάκαμψης. Από το Ταμείο Ανάκαμψης είμαστε κοντά στο μέσο όρο των πράσινων επενδύσεων, δηλαδή γύρω στο 40% που είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης. Και αυτή η διαφάνεια που δείχνει επίσης είναι στοιχεία της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς δίνουμε κυρίως έμφαση στα μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά, ενώ άλλες χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία δίνουν μεγάλη έμφαση στα μικρής κλίμακας, τα κατανεμημένα φωτοβολταϊκά, γιατί ακριβώς έχουν δυνατότητα να λειτουργήσουν πολύ περισσότερο. Πρόεδρά μου,